Επιστροφή εδώ και πάμε να καλωσορίσουμε τους πολιτικούς μας καλεσμένους. Κάποιοι στο στούντιο, κάποιοι μέσω Skype. Μιχάλης Σοφοκλέους, μέλος του πολιτικού γραφείου του DC. Μέσω Skype, γεια σας. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Άριστος Δαμιανού, εδώ στο στούντιο, εκ μέρους του ΑΚΕΛ, βουλευτής. Καλό μεσημέρι. Και Σταύρος Παπαδούρης από το κίνημα Οικολόγων. Καλό μεσημέρι σε όλους. Χριστό. Καλό μεσημέρι. Βέβαια, θα έχετε το χρόνο να απαντήσετε. Ο κ. Παπαδούρης ακόμα δεν έχει υποψήφιο, βέβαια. Πρέπει να μας πείτε και εσείς τι θα στηρίξετε, κύριε Παπαδούρη. Το κόμμα σας, Οικολόγοι. Ακόμη απόφαση δεν έχουμε βγάλει. Κάτι μας λέει ότι τελευταία στιγμή θα πάτε να κάνετε. Υπολογίζουμε φθινόπωρο. Αυτό είναι δεδομένο. Φθινόπωρο, ναι. Μπορεί να είναι Σεπτέμβρη, μπορεί να είναι Οκτώβρη. Είναι λίγο αργά όμως. Καθόλου αργά δεν είναι. Αν κάποιοι βιάστηκαν να ξεκινήσουν την προεκλογική, δικαίωμά τους. Ναι. Εμείς πάντα κατά παράδοση. Ερχόμαστε κοντά στο φθινόπωρο, Σεπτέμβρη ή Οκτώβρη, να πάρουμε αποφάσεις. Εσείς πώς διαβάζετε αυτό το σκηνικό, αυτή την ανθρωπογεωγραφία που προκύπτει, δηλαδή που λέει ο Δημοκρατικός Συναγερμός ότι παίρνουν δανεικούς παίχτες, που λέει το ΑΚΕΛ ότι όχι, εμείς κάνουμε πολιτική. Αυτή είναι η συζήτηση από την οποία αφήνουμε το ΑΚΕΛ και το ΔΣΥ να την έχουν. Εμείς τρία πράγματα είναι έχουμε. Είναι και ο κύριος Χριστοδουλίδης μέσα στη. Φυσικότατα. Ας την έχουν οι τρεις τότε. Εμείς το τι λέμε είναι απλό. Εμείς εξετάζουμε προγράμματα, θέσεις. Προθέσεις το πιο σημαντικό, λαμβάνοντας υπόψη την ιστορία του κάθε υποψηφίου. Μάλιστα. Υπάρχει ιστορία εκεί. Technical analysis. Και επίσης, τώρα να μου πείτε δεσμεύσεις. Τι δεσμεύσεις. Πολλές δεσμεύσεις ακούσαμε, λίγες είδαμε. Όμως τουλάχιστον όταν έχουμε απαντήσεις σε αυτές τις προγραμματικές θέσεις που έχουμε δώσει, όταν ξέρουμε πού μπορούμε σαν κίνημα να παρέμβουμε και δεν μιλώ. Είναι λίγο εκνευριστικό όταν ακούς το κίνημα Οικολόγων να ασχολείται μόνο με την πράσινη οικονομία ή με το περιβάλλον ή με την κλιματική αλλαγή. Καθόλου. Υπάρχουν στις προγραμματικές μας θέσεις, υπάρχουν θέσεις από το Α ως το Ω, δίνοντας μέγιστη έμφαση στο θέμα του πολίτη. Τα πάντα ξεκινούν και τελειώνουν στον πολίτη. Όπου όταν μας δοθούν πίσω αυτά τα έγγραφα που έχουμε δώσει, θα έχουμε δεύτερες και τρίτες συναντήσεις αν χρειαστούν. Παράδειγμα με τον κύριο Χριστοδουλίδη, μέχρι τώρα υπήρχε μόνο μία συνάντηση. Το ίδιο νομίζω και με τον κύριο Μαυρογιάννη. Ναι. Τους έχουν δοθεί τα έγγραφα. Με τον κύριο Νεοφύτου, κοιτάξτε, εμείς έχουμε μία απόφαση που λέει ότι το μόνο κόμμα με το οποίο δεν θα έχουμε οποιαδήποτε συνεργασία είναι το ΕΛΑΜ. Ο κύριος Νεοφύτου αποφάσισε ότι το πιο πιθανό δεν ενδιαφέρεται να επισκεφτεί το κίνημα Οικολόγων. Δηλαδή δεν ενδιαφέρομαι. Προσωπικά εγώ δεν είχα οποιαδήποτε συνομιλία. Τώρα, αν ο κύριος Θεοπέμπτου είχε κάποια συνομιλία ή όχι, δυστυχώς δεν το γνωρίζω. Όμως εμείς είμαστε ανοιχτοί προς οποιοδήποτε υποψήφιον, από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο, από τον πιο ανεξάρτητο μέχρι τον πιο κομματοποιημένο. Είμαστε εκεί, ανοιχτοί πάντα. Η εκλογιμότητα για εσάς δεν παίζει ρόλο στο κριτήριο επιλογής. Δηλαδή να ποντάρετε σε μια περιοχή. Αν είναι για να μπούμε στη διαδικασία του να πάρουμε ανταλλάγματα, αγαπητέ Χριστό, όχι, αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό μας ενδιαφέρει είναι να παραμείνουμε καθαροί στις θέσεις μας. Υπάρχουν θέσεις αρχής. Στο τέλος της ημέρας, εγώ το έχω πει ότι η δική μου, και εκφράζω μόνο τη δική μου προσωπική άποψη, είναι ότι αν καταφέρουμε να συνταυτίσουμε το καλό του τόπου, ίσως και με το καλό του κινήματος, τις θέσεις του κινήματος εννοώ πάντα, όχι τα οποιαδήποτε ανταλλάγματα, εγώ θα είμαι πολύ ικανοποιημένος. Ο Σταύρος, ο Παπαδούρης έχει προτίμηση προσωπική, μη μας την πεις αν δεν θέλεις, αλλά έχει μέσα του κάτι που θα το βάλει στο τραπέζι του κόμματος και θα πει «εγώ προτείνω αυτόν». Σίγουρα τον Σεπτέμβριο, αγαπητέ Χρήστο, δεν υπάρχουν μισόλογα. Θα πρέπει να εκφραστεί ο καθένας ξεχωριστά. Παρόλο που υπάρχει η διαδικασία της ψηφοφορίας, μυστικής ψηφοφορίας, όμως αντιλαμβάνεστε ότι κάποιοι που θέλουν να υποστηρίξουν κάποια πρόσωπα, ναι, πρέπει να τεκμηριώσουν. Και για να απαντήσω, ο Χρήστο, ναι, ο Σταύρος Παπαδούρης έχει κάποια προτίμηση, την οποία όμως δεν είναι σε σημείο αυτή τη στιγμή να την τεκμηριώσει. Μάλιστα. Δηλαδή, προτίμηση από την ιστορία του οποιοδήποτε δεν μπορούμε να έχουμε. Όμως στο τέλος της ημέρας δεν παίζει με το μέλλον της πατρίδας σου επειδή έχεις μια προτίμηση. Σωστό. Μπορεί να αποφασίσω κάτι εντελώς διαφορετικό από την προτίμηση μου, όταν δω θέσεις καλύτερες από αυτές που εκφράζει αυτός που προτιμά. ΝΑΤΟ ή όχι, η Κύπρος. Τα πράγματα δεν είναι ποτέ στατικά. Ναι. Οι δύο θέσεις που βλέπουμε τώρα μεταξύ ΔΣ και ΑΚΕΛ είναι θέσεις διαχρονικές, κατ' εμένα. Μπορεί να κάνω και λάθος. Ο καθένας από την πλευρά του, λέτε. Ο καθένας από την πλευρά του, ναι. Εγώ το τι λέω ότι και το ΝΑΤΟ είναι μία επιλογή, αλλά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Μακάρι να μην χρειαστεί να πάρουμε αυτή την απόφαση. Μακάρι να μην χρειαστεί να την πάρουμε. Όμως
εξακολουθά να είναι μια επιλογή. Είναι γιατί μια επιλογή που οι οικολόγοι τη βάζουν στο τραπέζι και λένε εδώ είμαστε. Οι οικολόγοι μπορούν να τη συζητήσουν, φτάνει να τεκμηριωθεί για ποιον λόγο. Ως τώρα δεν υπήρχε η ανάγκη. Αλλά ποια είναι η θέση, από πού ξεκινάει ο οικολόγος και σκέφτεται. Ξεκινάει και σκέφτεται ότι θέλουμε ένα σύστημα ασφαλείας, μια συμμαχία που να λέγεται ΝΑΤΟ προσανατολισμένη στη Δύση, για να βάλουμε μέσα την Κύπρο ή κάτι άλλο. Να σου πω, Χρήστο, αν υπήρχε το θέμα Ευρωστρατού σε σημείο που να παρέχει ασφάλεια στη χώρα μας, επειδή η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, από την άλλη η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, ναι, αυτό φυσικά μπορεί να δουλέψει και υπέρ και εναντίον. Δηλαδή το να είσαι στο ΝΑΤΟ και να είναι και η Τουρκία και η Κύπρος, αυτό μπορεί να εξισορροπεί κάπως τα πράγματα. Ναι. Το να είσαι μέλος του Ευρωστρατού, αν τελικά φτάσει στο σημείο ο Ευρωστρατός να παρέχει κάποιον είδος ασφάλειας, mm-hmm, που αυτή τη στιγμή είναι απλά θεωρία. Στο τέλος της ημέρας, το ότι η Τουρκία είναι εκτός, γι' αυτό λέω ότι τα πάντα είναι πιθανά ενδεχόμενα. Οι οικολόγοι είναι ανοιχτοί πάντα προς συζήτηση, φτάνει να είναι τεκμηριωμένο για το καλό του τόπου. Κύριε Παπαδούρη, έχω σημειώσει αδέσμευτη. Αν είναι ανεξάρτητος υποψήφιος ή αν δεν είναι ανεξάρτητος υποψήφιος, ναι, Γεώργιο Παπανδρέου, ναι, ΕΟΚΑΒΙΤΑ, ναι, αν αυτό θα είναι το τέμπο για τις επόμενες προεδρικές εκλογές, λυπάμαι. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή έχει θέματα ακρίβειας, θέματα οικονομίας, θέματα εκποιήσεων, κοινωνικά προβλήματα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ελπίζω ότι επιτέλους θα ξεφύγουμε από αυτές τις διαχρονικές. Αντιλαμβάνομαι, είναι θέσεις αρχής για κάποια κόμματα. Όμως, ναι, τα προβλήματα του κόσμου, τα σημερινά, δεν θα λυθούν με τέτοιου είδους συζητήσεις. Κοιτάξτε, υπάρχει. Είναι μέρος του προβλήματος. Αγαπητέ Άριστε, υπάρχει μια κεντρική επιτροπή η οποία αποφάσισε κάτι. Μεταφέρουμε είπε αυτό. Όχι, Αβέροφ, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, αν κάνετε, δεν κάνω λάθος. Είπε όχι, Αβέροφ και συναγερμό η κεντρική επιτροπή. Κάνετε λάθος και θα το εξηγήσω. Άρα δεν προλαβαίνουμε. Δευτερόλεπτα, κύριε Παπαδούρη. Δεν θα το αναλύσω. Η απόφαση είναι συγκεκριμένη και είναι γραμμένη στα πρακτικά. Τι λέει η απόφαση? Η απόφαση λέει ότι αποκλίνεται η υποψηφιότητα ΕΛΑΜ. Ξέρω ότι έναν ή δύο δημοσιεύματα, για να ξεκαθαρίσουμε, Χρήστο, ναι, έναν ή δύο δημοσιεύματα την επόμενη μέρα, ναι, είχαν αναφέρει ότι αποκλείεται η υποψηφιότητα Δυσί, ναι, και ΕΛΑΜ. Ναι. Για ποιον λόγο δεν μπορώ να ξέρω. Τέλος πάντων, το είχαμε συζητήσει και με τον πρόεδρο του κινήματος. Δηλώσεις επίσημες, δεν είμαι εδώ να εκπροσωπώ, υπάρχει εκπρόσωπος των οικολόγων, αλλά για να είμαστε σωστοί, υπάρχουν επίσημες δηλώσεις των οικολόγων ότι αποκλείουν συναγερμό και αβέροφνεφίτη. Αλλά θα φανεί στο μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ. Όπως και να έχει, δεν θα παίξει κάποια σημασία, γιατί ανάφερα πριν ότι έτσι αλλιώς από πλευράς αβέροφ νεοφύτου δεν υπήρχε καν επίσκεψη στους οικολόγους, αλλά είναι κάτι το οποίο. Ευχαριστώ και τους τρεις. Να είστε καλά. Τα όργανα ξεκίνησαν εδώ και μέρες. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.